καταλήξατε. Πάω το πιάτο μου στους κηδές. Έκανα δεύτερη σκέψη αν ήταν καλύτερο τελικά να μην πάω με καθόλου πιάτο. Το πήγα με βαριά καρδιά και... Λοιπόν, εγώ σας προτείνω για πρώτο προσούτο με ανανά. Για δεύτερο και κυρίως πιάτο, παστίτσιο με ανανά. Και για επιδόρπιο, τον ανανία μου. Είναι η σπεσιαλιτέ μας. Ανανόπιτα με ανανά. Είναι ένα γλυκό ξενοχοιρινό με μια σάλτσα από... Έχω φτιάξει ένα ζωμό αρωματισμένο με ανανά. Έχει και μέσα ανανά και γαρίδες, σωτέ. Μάλιστα. Μα όλα με ανανά είναι. Τι σοϊτρέτη μαγαζί είμαστε. Μην είμαστε και βλάκι, μην είμαστε και βλάκι. Αλλά εσύ είσαι ευχαριστημένος με αυτό. Με αυτό, όχι, σε δεν είμαι ευχαριστημένος. Είχα πάρει ένα πιο μεγάλο πιάτο να στήσω μέσα, αλλά ήταν για να κόψω και να το βάλω μέσα, αλλά ήταν πράσινο. Και λέω τώρα δεν κολλάει. Έβγαλα ό,τι πρόλαβα. Και... Κουζίνα, αυτό είναι το κεφάτο περιβάλλον που υποσχέθηκε σε Ελένη. Οι κατσαρόλες, τα κρεμμύδια και τελείωτα ανανάδες που είναι γύρω μου. Κοιτάξτε, δεν ξέρω για το κρεμμύδι. Πάντως ο ανανάς είναι εξώτη. Ναι, να το βράσω εγώ το εξώτικο, δεν είμαι συνέχεια στα εντότητα. Για δεύτερο πιάτο έχουμε φιλέτο στρουθοκαμήλου με ανανά. Η στρουθοκάμερα είναι δική μας παραγωγής, μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Επίσης ανανάς γιουρτλού και το παραδοσιακό ελληνικό πιάτο στη φάδο με ανανά. Αποφασίστε και έρχομαι. Ας το κόψω, Λεωνίδας τώρα εδώ πέρα να στο φτιάξω. Άλλαξε, τώρα έγινε μπουγάτσα. Αλλά αυτό, Ηλέκτρα, δεν είναι μία ιδέα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ναι. Είναι στα όρια του προσβλητικού να το σερβίρεις. Κατάλαβες γιατί το λέω. Αυτό είναι τρομερά κακό. Μανώλη, ζήτησε στο λογαριασμό. Ναι. 22.000. Τον ανανία μου τον κερνάει το μαγαζί. Ήθελα να καραμελώσω τον ανανά επίσης και κάποια τσίπς πατάτας. Και όσο προχωρούσε ο χρόνος, επειδή μου βγήκαν. Γιατί ήταν τετραγωνής, δεν αλλάζει κάτι. Το πιάτο ήταν σαν παπούτσι επάνω το κρέας, δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι. Ήταν χάλια. Ρε παιδιά, σας μυρίζει κάτι. Σαν καμένος ανανάς να είναι. Τον ανανία μου! Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, περάστε. Σήμερα το μαγαζί έχει για σπεσιαλιτέ ανανά στα κάρβουνα. Είναι μέσα στα 4 χειρότερα πιάτα που έχω δοκιμάσει στα 4 χρόνια που είμαι στο μάστερ. Αυτό. Οκ. Δεκτό, σεφ. Σου φέρε τον ανανία μου να σε κρατήσει μέσα στο αεροσόρτιο. Μα είναι το τρίτο κομμάτι τον ανανία μου που μου φαίνει τρεματίνα. Δεν μπορώ άλλο. Θα σκάσω. Να σου φέρω. Τι άλλο να σου φέρω. Έχω φτιάξει και ωραίο ένα μπούρεκο. Ευχαριστούμε. Δεν είναι το χειρότερο τουλάχιστον. Εκεί πήρα μια ανάσα, αλλά όχι, με πείραξε πάρα πολύ και δεν είναι ο Ηρακλής αυτό το πιάτο.